Γεια σου κόσμε και καλώς ορίσατε στο «Κάποιος μιλάει στο μικρόφωνο». Μια σειρά που οι καλεσμένοι μας είναι διάφορα podcast από το ελληνικό YouTube στερέωμα. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι... ένα podcast οδύ στο παραλήρημα και ένας τρόπος για να εκτιμήσουμε αξίες όπως ο έρωτας. Έχω βάλει όλα τα keywords μέσα σε αυτό το podcast την ώρα που μιλάω για να χτυπήσω 20.000 συναγερμούς στην δίωξη. Είναι λες και προσπαθώ να μπω φυλακή, γιατί δεν έχω κοπέλα ή αγόρι αυτή την περίοδο, οπότε θα ήθελα κάποιος να με γαμίσει και στη φυλακή είναι σχεδόν δεδομένο. Η φιλοσοφία. Πάμε, Νίτσε, Κίκεργκαρντ. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ να πετάω ονόματα φιλοσόφων σε άκυρες συζητήσεις για να το παίξω έξυπνος, γαμάτο. Νίτσε. Ναι, τι εννοείς, είπες ένα όνομα. Εννοώ ότι έχει αναφέρει κάτι για αυτό που μόλις είπαμε. Βασίλη, μιλάμε για μπάλα. Ναι, δεν θα είπε για μπάλα ο Νίτσε. Το νόημα της ζωής. Άστο για τον αυριανό Βασίλη, ο οποίος τι έχει να κάνει, θα ξυπνήσει απλά. Ας του μετακυλήσουμε μερικές υποχρεώσεις μας. Και έτσι καταλήγω να μην κάνω τίποτα κάθε μέρα. Μέχρι που μια μέρα ο Βασίλης δεν θα κάνει τίποτα γιατί δεν θα ξυπνήσει. Τέλεια, έχουμε φτάσει στο θάνατο! Ναι! Και η πεπτική διαδικασία. Φτάνω στο σπίτι, κλωτσάω την πόρτα, ακούγεται ο πατέρας μου. Το πήραμε! Χέζομαι! Μπαίνω στην τουαλέτα και με το που ακουμπάει ο κόλλος μου την πορσελάνη, κυβωτό του Νόε και πάνω. Έβρεξε σοκολάτα. Chocolate Train παίζει η τουαλέτα μου να παραιτήθηκε μετά, να βγει και στη σύνταξη. Ένα podcast που έχει αλλάξει περισσότερα ονόματα και από είμαι κοπέλα στα 90s με κρίση ταυτότητα στα 12 της. Ο κύριος πρωταγωνιστής αυτού του podcast είναι ο Βασίλης Κατέρης. Ένα παιδί με όνειρα. Εμόμικτο πόνι, εμόμικτο πόνι. Δύο κεφάλια έχεις. Εμόμικτο πόνι, εμόμικτο πόνι. Πώς δεν περπατάς. Γιατί αυτό χρειαζόσασταν εμένα να τραγουδάω. Και φαντασία. Σε φάση το φόσκολος δεν σημαίνει πηγολαμπίδα. Και μάλλον έτσι σε φωνάζουν στη φυλακή. Αν για να διασκεδάσεις αυτόν που είναι στο ίδιο κελί μαζί σου και να μην σε γαμίσει, ανάβεις έναν αναπτήρα και κάνεις πυροκλάνη. Ώστε να μην πλησιάσει εκείνη την τρύπα σου γιατί νομίζει ότι πετάει φωτιές. Καλός αυτός ρε που έχεις το κελί σου. Ναι ρε, πολύ καλό παιδί. Γαμιέται καλά. Φωτιά! Αλλά, δυστυχώς, έχει ενδώσει σε μια επιβλαβές για τον οργανισμό του ουσία γνωστή και ως... Κρέπες! Το άχρηστο podcast του Βασίλη Κατέρη θα το βρείτε σε πλατφόρμες όπως το YouTube, το Spotify, iTunes και πολλά άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες κοιτάξτε την περιγραφή. Αυτά από εμένα και τα λέμε στο επόμενο «Ποιος μιλάει στο μικρόφωνο».